θα έλεγα ότι καταλαβαίνοντας την ανάγκη των φίλων εκπροσώπων εδώ των άλλων κομμάτων να παρουσιαστούν, εξάλλου έχει μεγάλο ανταγωνισμό, οι ευρωλίστες των τριών κομμάτων είναι λίστες των celebrities, είναι δείγμα της αντίληψης αυτών των κομμάτων για το πώς αντιλαμβάνονται την πολιτική. Παρόλα αυτά όμως η πολιτική με ΙΤΑ και η πολιτική με ομικρογιώτα που ακούστηκε πριν, στο Ευρωκοινοβούλιο δεν είχαν κανένα πρόβλημα τα τρία κόμματα να ψηφίζουν από το 70% στο 90% όλων των αποφάσεων μαζί. Ναι. Ξέρετε, όταν ψηφίζεις μαζί το 70% έως 90% όλων των κανονισμών, των νόμων, των νομοσχεδίων που έρχονται στο Ευρωκοινοβούλιο, σημαίνει ότι υπάρχει μια τέτοια ταύτιση θέσεων και απόψεων, η οποία ουσιαστικά ξεκινάει μετά τη διαλογή. Και επιβεβαιώνεται, Νίκο, θα μου επιτρέψεις τον Νίκο, επιβεβαιώνεται και το παλιό σύνθημα. Τέσσερα κόμματα, μια πολιτική. Όχι, επιβεβαιώνεται. Πέντε κόμματα, δύο πολιτικές. Θα έλεγα το εξής. Δεν είναι τόσο σχηματικό, αλλά όταν έχεις κοινές στρατηγικές επιλογές, όταν υπάρχει ομερτά αυτή τη στιγμή που στηρίζουμε το βρώμικο πόλεμο που κάνει το Ισραήλ, πληρώνοντας μισό εκατομμύριο τη μέρα για τη φρεγάτα στην Ερυθρά και δεν μιλάει κανένας. Όταν έχουν δώσει 88 δισεκατομμύρια στο Ζελένσκι, που τα πληρώνει ο ελληνικός λαός και οι ευρωπαϊκοί λαοί, και δεν μιλάει κανένας. Όταν έχεις να κάνεις με κοινή αγροτική πολιτική που ξεσήκωσε όλους τους αγρότες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους δρόμους. Όταν έχεις τα εργασιακά, όταν έχεις να κάνεις με αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση, η επιλογή είναι πολιτική και τουλάχιστον για τον κόσμο που στέκεται αρνητικά, που στέκεται εχθρικά, που στέκεται προβληματισμένα απέναντι σε αυτή τη συμμαχία, η επιλογή πραγματικά είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Θα έλεγα ότι πρέπει να σκεφτούμε λίγο πρακτικά ο κόσμος μας ακούει, γιατί πολλά θα ακούσουμε αυτές τις μέρες. Το θέμα είναι ότι την επόμενη των ευρωεκλογών θα έχουμε κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και το Μητσοτάκη Πρωθυπουργό. Και θα παραμένουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στους λομπίστες των Βρυξελών, οι οποίοι αποφασίζουν κόντρα στα συμφέροντα των λαών στη δική μας καθημερινότητα. Το ζητούμενο λοιπόν είναι ποιο πολιτικό μέγεθος, ποιο πολιτικό κόμμα θα σταθεί απέναντι. Και έχει δώσει εγγυήσεις στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ότι η εκλογική του άνοδος εκφράστηκε με σκληρή προσπάθεια ο λαός μας να σηκώσει το αναστημά του, να διεκδικήσει, να απαιτήσει μέτρα απέναντι στην ακρίβεια, να απαιτήσει μέτρα προστασίας της ζωής και της γης, να απαιτήσει μέτρα τα οποία θα αναχαιτήσουν όλη αυτή την ορμή την οποία τη βλέπουμε να πιέζει την καθημερινότητά μας. Κύριε Σοφιανίδη, είμαστε στη χώρα. Κατηγορείστε πολλές φορές ότι είστε πολύ θεωρητικοί και ότι είμαστε αυτά που πάρα λέτε πολύ δεν, πρακτικοί, δεν, ξέρετε. Δεν μπορούν να γίνουν στην είμαστε πράξη. Πάρα πολύ πρακτικοί. Όταν δύο μήνες το φοιτητικό κίνημα κουρέλια στην προπαγάνδα του Μητσοτάκη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, κερδίζοντας την πλειοψηφία της κοινής γνώμης και εννοείται τη γνώμη της πλειοψηφίας νεολαίας. Σοφιά, αυτό είναι σύν. Τέτοιο, από αυτό είναι σύν. Κοινή γνώμη. Να βλέπετε καλά τις δημοσκοπήσεις. Τις δημοσκοπήσεις δείχνει ότι είναι υπέρ της δημοσκοπήσεις. Αυτά είναι δικά σας μαγειρέματα. Αλλά το λέω μόνο επειδή όταν, το πάτε όταν ο ελληνικός λαός δεν ξέχασε το έγκλημα στα Τέμπη και πάλεψε και με την μαζί. Εργατική. Είναι δυστυχώς τόσα τα παράγωγα της πολιτικής της κυβέρνησης, η οποία είναι, αν θέλετε, δημιουργεί τη δυνατότητα ένας κόσμος να στείλει μήνυμα. Ένα μήνυμα το οποίο θα μετρήσει την επόμενη μέρα των εκλογών. Μια που μιλάτε γιατί για έρχονται τα μηνύματα, δύσκολα μπροστά ποιο μας. Ποιο είναι το ποσοστό αυτό που θα θεωρηθεί ήττα του Μητσοτάκη? Θεωρούμε ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να χάσει και θα χάσει και να πέσει και από τα τριαντάρια. Το ζητούμενο όμως είναι ποια πολιτική δύναμη θα σταθεί απέναντί της. Εντάξει, αλλά λέτε εσείς ότι ήττα για τον Μητσοτάκη γιατί θα είναι κάτω από 30. Εγώ θεωρώ, αυτό που βλέπω και αυτό που λέει όλος ο κόσμος, είναι ότι υπάρχει διάθεση να τιμωρηθεί αυτή η κυβέρνηση. Αυτό λέμε. Κάτω από 30. Τιμωρία. Άμα είναι πάνω από 30-31. Κοιτάξτε τώρα, δεν θα παίξουμε με τα νούμερα. Πώς 30-31. Πολιτικά μιλάμε εδώ. Είναι η κυβέρνηση που πήρε 41% πριν από 6 μήνες και αυτή τη στιγμή ο λαός μας με σημαντικές κινητοποίησεις την έχει βάλει με την πλάτη στον τοίχο. Το δικό σας κόμμα τι ποσοστό θεωρείτε ότι θα έχει? Λοιπόν, εμείς είμαστε, ακούστε, είμαστε σε μια περίοδο που είμαστε σε εκλογική άνοδο, καταγράφτηκε στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές, καταγράφτηκε στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές και μάλιστα πολύ πάνω από αυτά που προέβλεπαν οι δημοσκοπήσεις και πιστεύουμε ότι αυτό θα εκφραστεί και τώρα. Όμως είναι κρίσιμο. Δεν έχει κρυθεί. Ο καθένας πρέπει να το κάνει δική του υπόθεση.
να συμμετάσχει σε εκλογές. Να πάει να ψηφίσει. Πύχη δεν βάζεται όμως. Αυτό να πάει να ψηφίσει. Την τιμή ούτε την άλλη. Η Νέα Δημοκρατία βγαίνει και λέει. Η Νέα Δημοκρατία βγαίνει και λέει. Άμα είναι 33 και πάνω, δεν είναι ήττα. Το κουκουέ, άμα είναι 10% είναι επιτυχία. Να σας πω δηλαδή από το 5,3% που πήραμε στις προηγούμενες ευρωεκλογές. Πόσο είναι. Ότι αυτό είναι ο δείκτης, το 5,3. Δεν είπα αυτό. Σας λέω ότι για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας η επιτυχία είναι να καταφέρει να εκφράσει τη διάθεση που υπάρχει να σταθούμε απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση και στην Ευρωπαϊκή Ένωση με άλλους όρους και η εκλογική επιρροή αυτό το αποτυπώνει. Που σημαίνει όσο πιο ψηλά, με μεγαλύτερη δυναμική, θα σταθούμε απέναντι στην πολιτική. Σοφιανέ, οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συγγνώμη λίγο, δεν το θέλουν αυτό που λέτε. Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ψηφίζουν Μελόνι, ψηφίζουν Μακρόν, με αυτούς συζητάτε. Μακρόν, δεν είναι κακός άνθρωπος. Τη Μελόνι την ξεχάσατε. Λοιπόν, με αυτούς συζητάτε και με αυτούς είναι αποφασίζετε. Ένα τελευταίο σχόλιο, κυρία Κορομπέση, για να κλείσουμε. Σοσιαλδημοκρατία και νεοφιλελεύθεροι μαζί.